Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε σε άλλη μια εκπομπή του Μαζί. Καλωσορίσατε εδώ στο Ένα Channel. Όπως και κάθε απόγευμα, έτσι και σήμερα είμαστε κοντά σας με όμορφα θέματα της τοπικής, της περιφερειακής αλλά και πανελλαδικής επικαιρότητας. Έτσι λοιπόν και σήμερα. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με όμορφες εικόνες, με όμορφα θέματα που έχουμε να σας δείξουμε, με ιστορικά θέματα και γενικότερα έχουμε αρκετές συμβουλές να σας δώσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αρχικά θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια έτσι όμορφη αναπαράσταση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα εδώ στην Καβάλα από την Θασιακή Ένωση της Καβάλας. Μας μίλησε κιόλας εχθές ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης, ο κ. Νίκος Τσιλογιώργης, και μας μίλησε για το τι ακριβώς έγινε την περασμένη Δευτέρα. Εμείς λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη, αλλά να δούμε και όμορφες εικόνες από την περασμένη Δευτέρα στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας. Η Θασιακή Ένωση Καβάλας λοιπόν συμμετείχε στα φετινά Ελευθέρια 2023, στα 110 ελευθέρια της πόλης μας, με την αναπαράσταση της άφηξης του Λόγου Θασίων Εθελοντών στην Καβάλα, στο λιμάνι της Καβάλας. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, όσοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, βλέπουμε και στη νεότυπα, θα έλεγα ότι η εκδήλωση αυτή είναι μια σημαντική εκδήλωση για τη Θασιακή Ένωση Καβάλας, γιατί προσπαθεί με συμβολικό τρόπο να ζωντανίσει ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός. Ποιο είναι το ιστορικό αυτό γεγονός? Το ιστορικό γεγονός λοιπόν είναι ότι την επομένη της απελευθέρωσης της Καβάλας, στις 27 Ιουνίου του 1913, φτάνει στην πόλη της Καβάλας ένας λόγος εθελοντών από τη Θάση, από τα λιμενάρια της Θάσου, με αρχηγό τον αρχηγό Γεώργιο Παντεβουγούση. Ο λόγος λοιπόν αυτός εδώ συμμετείχε με τον υπόλοιπο ελληνικό στρατό τα περίχωρα της Καβάλας και για να αποτύχει τους Βουλγάρους κομιταγίδες που υποχωρούσαν. Να θυμίσουμε επίσης ότι είχαμε και ένα νεκρό σε μια πυμακία που έγινε, σε μια μάχη που έγινε έξω από το Βουτσά, όπου ο θεολογίτης του Άγιος Καφαντάρης άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτό λοιπόν το ιστορικό γεγονός προσπαθούμε να ζωντανέψουμε κάθε χρόνο με την αναπαράσταση της άφηξης του Λόγου Θασίων Εθελοντών. Εδώ στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω το κανάλι σας για την προβολή αυτής της όμορφης εκδήλωσης. Επαναλαμβάνω, βλέπουμε στιγμιότυπα της άφηξης του Λόγου των Θασίων. Να ευχαριστήσω επίσης το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας και τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας για την άψογη συνεργασία που είδαμε. Τους δύο πλειοκτήτες που συμμετείχαν εδώ στην αναπαράσταση μας βοήθησαν με τα πλοία τους να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, την αναπαράσταση, τον Βασίλη τον Παρχαρίδη και τον Παναγιώτη Παναγιώτη, και βεβαίως να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που συμμετείχαν, έτσι, βλέπετε εδώ στην νεότυπα από την υποδοχή που έγιναν από τις αρχές, από τον Δήμαρχο Καβάλας, από τον κύριο Πασχαλίδη, από μένα, βλέπετε στην νεότυπα της εκδήλωσης αυτής, γιατί πρέπει να σας πω, από το χορευτικό τμήμα της Θεσσαλικής Ένωσης Καβάλας, συμμετείχαν και συμμετείχε και το χορευτικό του Σύλλογου Λιμιών Καβάλας.
δάνε σε να περάσει, τρέξει και γελάσει. Έλα πέρασε και βήξει και να πίτρα θα κηρύξει. Πέρασα και πίνει σουγά και χάσα του νου που σουγά. Είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί για σήμερα, Τετάρτη 28 Ιουνίου, και πάμε να συνεχίσουμε. Ωστόσο, πρωτού πάμε στο επόμενο θέμα, εγώ θα σας πάω σε μία κλήρωση που έχουμε σήμερα στην εκπομπή μαζί. Και η κλήρωση αυτή αφορά μία φιάλη κρασί στο Moda Bar στη Νέα Ηρακλίτσα, όπου σήμερα το βράδυ, αν βρεθείτε εκεί, θα απολαύσετε τον Νίκο Σούζο, την Γεωργία Τουμαντζή και τον Κωνσταντίνο Χατζιαντονίου. Σήμερα στις 10 λοιπόν, μία φιάλη κρασί δώρο. Αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 2510 23 10 33 αφήνοντας όνομα, τεπώνυμο και ένα τηλέφωνο, και αν είστε εσείς ο τυχερός θα σας τηλεφωνήσουμε πίσω για να βρεθείτε σήμερα το βράδυ στο Moda Bar στη Νέα Ηρακλίτσα. Και ξαναπαναλαμβάνω, το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε 2510 23 10 33. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας και να αναφερθούμε έτσι σε όμορφα θέματα, θέματα των ημερών, στα ελευθέρια της Καβάλας, κυρίες και κύριοι, με όμορφα εκδηλώσεις που μας συνοδεύουν όλον αυτόν τον μήνα, και έχουμε κάποιες ξεχωριστές εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες. Κοντά μου, βέβαια, για περισσότερες πληροφορίες έχουμε την κυρία Θόμη Αγγέλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μία πρωτοποριακή έτσι και πρώτη φορά την έχουμε κοντά μας αυτή την ιδέα στα ελευθέρια της Καβάλας. Κάτι ξεχωριστό έρχεται από εσάς. Τι ακριβώς θα δούμε φέτος, το 2023, αφιερωμένο στα ελευθέρια της Καβάλας? Ακριβώς. Είναι μια έκθεση λοιπόν ενταγμένη στον μεγάλο θεσμό αυτών των ελευθερίων, και ήταν και όλη η ιδέα να ενταχθεί εκεί, γιατί αφορά την Καβάλα το φεστιβάλ, την ιστορία της τυπογραφίας μέσα από μια δημιουργική δουλειά 30 χρόνων. Επομένως, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να ταξιδέψουν μέσα από τις αφίσες. Είναι μια έκθεση αφίσας, η οποία θα τους ταξιδέψει στους θεσμούς, στις εκδηλώσεις, στην Καβάλα του πολιτισμού. Παράλληλα όμως, αυτή είναι η έκθεση τιμά και τους ανθρώπους της τυπογραφίας, τους ανθρώπους των εφαρμοσμένων και των γραφικών τεχνών, οι οποίοι είναι όλοι αυτοί που κρύβονται πίσω από κάθε γεγονός, από κάθε εκδήλωση, από κάθε διοργάνωση, παράσταση, θεατρική ή μουσική, από κάθε συνέδριο. Υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων με ειδικές σπουδές, οι οποίοι εργάζονται πάντα συνήθως υπό αντίξωες συνθήκες, με αντίπαλό τους το χρόνο, για να μπορέσει να βγει το μήνυμα στο κοινό σωστά. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν δηλαδή για το επικοινωνιακό υλικό κάθε δράσης, κάθε εκδήλωσης. Αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν και στον κλάδο της επικοινωνίας, αφορά και τους δημοσιογράφους βεβαίως, αλλά και στον κλάδο των γραφικών τεχνών, γραφίστες, διαφημιστές, τυπογράφοι και τόσα άλλα επαγγέλματα εξειδικευμένα. Εγώ, προερχόμενη λοιπόν από τον κλάδο των γραφικών τεχνών ως γραφίστρια, διαφημίστρια, θέλησα να είναι ένας φόρος τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι οι αφανοί ήρωες. Είναι οι ήρωες χωρίς likes, εγώ έτσι τους λέμε, οι οποίοι δεν θα πάρουν τα likes, γιατί ουσιαστικά μπροστά είναι άλλοι οι πρωταγωνιστές, αλλά έχουν και την βαρύτητα και την ευθύνη για την επιτυχία της επικοινωνίας. Mm-hmm. Τι ακριβώς λοιπόν θα είναι αυτές οι αφίσες που θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες, τι θα αποτυπώνουν? Είναι μέσα από μια δημιουργική πορεία 30 χρόνων. Φέτος κλείνω 30 χρόνια στον επαγγελματικό βίο και θέλησα να μοιραστώ με το κοινό και με την πόλη που αγαπώ, τη δουλειά μου που ξεκίνησε, θα έλεγα, πριν 30 χρόνια. Όταν έλεγα ότι είμαι γραφίστας, δεν καταλάβαιναν ακριβώς. Πολλοί νόμιζαν, θεωρούσαν γραφιάς, δηλαδή λίγο η έννοια ήταν κάπως μπερδεμένη. Θα δούμε τα μεγάλα φεστιβάλ που γίνανε θεσμοί, θα δούμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, διοργανώσεις, οι οποίες οι φορείς και οι διοργανωτές μου εμπιστεύτηκαν το σχεδιασμό τους. Έτσι, από αυτή τη θέση, μετά από 30 χρόνια, είμαι περήφανη να δείξω τη δουλειά μου και να την μοιραστώ με τον κόσμο και να καταλάβει ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται πάρα πολύ κόπος. Άρα θα δούμε κάπου αποτυπωμένη την πόλη της Καβάλας στην πορεία αυτών των 30 ετών. Ναι, μέσα από τον πολιτισμό της. Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι συγκεκριμένο που μπορείτε να μας αναφέρετε για αυτές τις αφίσες?
Να πούμε ότι αφορούν το αγαπημένο φεστιβάλ Κοσμόπολης, έτσι, όπως ξεκίνησε από την πρώτη διοργάνωση. Να πούμε ότι θα περιέχει αφίσες του φεστιβάλ Φιλίππων, αφίσες φυσικά του Θεσμού των Ελευθερίων, πάρα πολλές αφίσες από μεγάλα γεγονότα συνδιοργάνωσης με την Ιερά μας Μητρόπολη, αφίσες των επιμέρους φορέων του Δήμου μας, ήταν αυτό συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Επομένως, θα υπάρχει ένα πλήθος, ποικιλία, έτσι, θεματολογική, που πάντοτε έχει ως άξονα το πολιτισμό, τα φεστιβάλ και μέσα από εκεί όμως ο κόσμος θα μπορέσει να αντιληφθεί και την ιστορία της τυπογραφίας. Οι αφίσες αυτές κυρίως θα έχουν να κάνουν με τα τελευταία χρόνια που έχει γίνει. Τα τελευταία 30 χρόνια. Άρα έχουμε και αρκετές αφίσες που έρχονται από τα παλιά τα χρόνια. Σίγουρα, ναι. Εγώ καταθέτω αυτή τη στιγμή στο κοινό την δημιουργική πορεία που διένυσα εγώ. Η παλαιότερη ποια είναι και τι αποτυπώνει? Κοιτάξτε τώρα, επειδή σε αυτή την έκθεση ουσιαστικά περιοριστήκαμε στο κομμάτι των θεσμών και το φεστιβάλ και της ιστορίας της πόλης μας, υπάρχουν πολλές οι οποίες ξεκίνησαμε αυτή την πορεία και να φανταστείτε, τότε δεν είχα και υπολογιστή. Γινόντουσαν όλα με το χέρι και το μοντάζ, λετρασέτ, πράγματα που ίσως εσείς τα πιο νέα παιδιά να μην τα γνωρίζετε. Όλο δηλαδή το στήσιμο γινόταν με το χέρι. Και αυτό ήταν μια δημιουργική διαδικασία πιο επίπονη και πιο κουραστική, αλλά θα έλεγα πιο δημιουργική. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να συμμετέχετε στα 110 χρόνια απελευθέρωσης της Καβάλας με αυτόν τον τρόπο? Ήταν μια πρότασή μου στο Δήμο Καβάλας και τον ευχαριστώ που την αγκάλιασε και τη στήριξε, γιατί ήθελα πλέον να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι στην Καβάλα μας πάντα κάτι γίνεται. Είναι μια πόλη γεμάτη με πλούσια γεγονότα, μια πόλη στην οποία υπάρχουν θεσμοί, έτσι, πολλών χρόνων, που δεν έχουν σβήσει, και για να διατηρηθούν όλα αυτά και να κρατηθούν έτσι ζωντανά κύτταρα πολιτισμού, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν γι' αυτά. Επομένως, να μην παραπονιόμαστε ότι στην Καβάλα δεν συμβαίνει κάτι. Πάντα συμβαίνει κάτι. Έτσι, μέσα από το δικό μου μετερίζει. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν κάνει επίσης αξιόλογες δουλειές. Εγώ τολμώ και εκθέτω την δική μου δουλειά. Και παράλληλα τιμώ τους ανθρώπους της τυπογραφίας, γιατί η έκθεση είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Θα υπάρχει και μια τυπογραφική γωνιά, τα οποία θα δουν οι επισκέπτες τα παλιά τυπογραφικά στοιχεία, κλισέ. Και ο επίλογος αυτής της έκθεσης θα είναι μια ιστορική αναδρομή μέσα από έναν διάλογο που θα γίνει μεταξύ δύο καταξιωμένων δημοσιογράφων, του κυρίου Κωνσταντίνου Παπακοσμά, που είναι και ιστορικός ερευνητής, και του κυρίου Βασίλειου Λολίδη, που επίσης είναι δημοσιογράφος με μεγάλη εμπειρία. Θα μας ταξιδέψουν λοιπόν πίσω στον χρόνο, με την εμπειρία που έχουν και τις γνώσεις, και θα μας οδηγήσουν στην Καβάλα του καπνού και της Ευμάριας. Στην Καβάλα βέβαια και της προσφυγιάς, όπου τότε ανθούσαν τα τυπογραφεία. Ήταν διάσημα σε όλο τον κόσμο. Οι δουλειές τους ήταν αξιοπρόσεκτες. Και μέσα από αυτές τις δουλειές και βέβαια όλο αυτό το αρχαιακό υλικό μπορούμε και μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας. Ποια είναι η αγαπημένη σας από αυτές τις αφίσες στην πορεία των ετών? Ωραία ερώτηση. Αυτή μου την κάνω συνέχεια, αλλά εγώ θα καταθέσω ότι κάθε αφίσα κρύβει και κάτι διαφορετικό. Κάθε αφίσα μπορεί να γίνει αγαπημένη. Είμαι στενά συνδεδεμένη με την πρώτη αφίσα του Κοσμόπολης το 2000. Ουσιαστικά, αν δείτε, την έχω και εδώ. Είναι αυτός ο ήλιος, ο οποίος πάντοτε ανατέλει πίσω από το κάστρο και μας κάνει τόσο λαμπερούς αυτή την όμορφη πόλη. Είμαι συνδεδεμένη με αυτή την αφίσα. Και βέβαια, για μένα, κάθε αφίσα, γιατί είμαι ένας εικαστικός γραφίστας και όχι ένας τεχνικός γραφίστας, δηλαδή, ουσιαστικά, θέλω σε κάθε αφίσα να υπάρχει και μια εικαστική αναφορά, προσπαθώ να δίνω και μια ιστορική διάσταση, δηλαδή, να δίνω και μια πληροφορία πέρα από το γραφικό κομμάτι. Επομένως, θα δούμε σε μια αφίσα, ας πούμε, του Φεστιβάλ Φιλίππων, ότι υπάρχει μια αναπαράσταση ενός αρχαιολογικού ευρήματος που βρέθηκε πίσω από τη σκηνή. Θα δούμε, ας πούμε, σε άλλες αφίσες που πάντοτε υπάρχει κάτι ιδιαίτερο το οποίο έχει ιστορική αναφορά, να μείνει κάτι στον θεατή.
Με ενδιαφέρει το ιστορικό κομμάτι της γνώσης. Και φαντάζομαι ότι στην επαγγελματική σας πορεία οι αφήσεις και όλα αυτά που δημιουργήσατε ήταν αρκετά πολλά πέραν από αυτά τα λίγα που θα παρουσιάσετε τώρα σε αυτή την σίγουρα, έκθεση. Σίγουρα. Πώς καταλήξατε στο να επιλέξετε αυτά για να παρουσιάσετε τώρα? Εφόσον εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των ελευθεριών, επομένως ήταν περιορισμένος ο θεματικός άξονας και ο τίτλος τα λέει όλα, έτσι, η καβάλα του φεστιβάλ. Άρα ο θεματικός άξονας αφορά το κομμάτι του πολιτισμού. Φυσικά έχω ασχοληθεί και με το κομμάτι του τουρισμού, με τα συνέδρια, με τις οργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων και φυσικά και με το branding, δηλαδή με την εταιρική ταυτότητα. Γι' αυτό και στην διάρκεια των εγγενείων θα παρουσιαστεί ένα βίντεο με μουσική επένδυση των αγαπητών φίλων καλλιτεχνών που είμαστε μαζί στο Crea Center Καβάλα, του Χρήστου Πεχλιβανίδη και του Παναγιώτη του Λαζαρίδη και τους ευχαριστώ για το connecting και τη συνεργασία. Το οποίο θα παρουσιάζει λογότυπα και αξιόλογες δημιουργικές δουλειές μου. Είπατε και στην αρχή ότι υπάρχει μια διαφορά στην σημερινή γενιά και στην παλιά τη γενιά. Όλα περνούσαν από το χέρι, όλα ήταν στο χέρι. Πλέον όλα είναι πίσω από ένα ποντίκι, πίσω από μια οθόνη, όλα δημιουργούνται. Βλέπετε διαφορές στο τότε και στο τώρα? Αν πάμε στο πολύ τότε, στους συναδέλφους τυπογράφους και εικαστικούς που παίρναν και το ρόλο του γραφίστα, γιατί τότε να αποτονίσουμε ότι δεν υπήρχε αυτό το επάγγελμα του γραφίστα. Οι ζωγράφοι, οι εικαστικοί κάναν αυτή τη δουλειά. Να πούμε ότι ένας επιγραφοποιός διάσημος της πόλης μας, ο κύριος Μέτσικα, ζωγράφιζε τις αφίσες των σινεμά της πόλης εκείνης, της εποχής εκείνης. Ίσως έχετε δει πλέον vintage τις αφίσες του ελληνικού κινηματογράφου. Όλα αυτά τα κάνανε ζωγράφοι, εικαστικοί. Λοιπόν, όλα με το χέρι. Περνούσανε μετά στην εποχή των κλισέ, του αντιμόνιου και της λινοτυπίας. Και σίγουρα η διαδικασία ήταν πολύ διαφορετική. Όμως ακόμα και τώρα με τους υπολογιστές δεν είναι αυτό που λένε όλοι, έλα μωρέ, ένα κλικ είναι και τελειώνει. Είναι χιλιάδες κλικ για να μπορέσει αυτό που πρέπει να βγει σωστά. Μπορεί να έχουμε την πολυτέλεια του undo. Έτσι, τότε αυτοί οι άνθρωποι δεν το είχαν. Χαλούσαν ολόκληρο κλισέ, χαλούσαν ολόκληρη μακέτα. Παρ' όλα αυτά, λέω και στους μαθητές μου που διδάσκω γραφιστική, για να γίνεις καλός στη δουλειά σου, τα προγράμματα σε κάνουν πιο γρήγορο, έτσι. Και σίγουρα πιο αποδοτικό. Όμως καλός γίνεσαι με την εξάσκηση. Και σίγουρα το να έχεις ταλέντο και έμφυτο στο χέρι, δηλαδή, να μπορείς να κάνεις πράγματα και από μόνος σου και όχι να τα παίρνεις όλα έτοιμα πλέον από τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν, σε κάνει να έχεις αυτό το ξεχωριστό στυλ. Μάλιστα. Και βέβαια έχουμε και κάτι διαφορετικό φέτος το 2023 στα Ελευθέρια, στα 110 χρόνια συμπλήρωσης της απελευθέρωσης της Καβάλας. Έχουμε και το δικό μας λογότυπο πλέον για τα Ελευθέρια της Καβάλας. Είναι αυτό εδώ. Μια όμορφη δημιουργία. Για πείτε μας λίγο για αυτή την έμπνευση. Αυτό το λογότυπο ουσιαστικά, ας το πούμε ότι ήταν αυτό που κοσμούσε τον επικοινωνιακό σχεδιασμό των Ελευθερίων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές και σύσσωμοι πάρα πολλοί πολίτες, άνθρωποι μέσα από τον Δήμο, καταξιωμένοι επιστήμονες, ερχόντουσαν και μου λέγαν «Θόμη, επιτέλους, κάνε μία πρόταση. Αυτό το λογότυπο πρέπει να γίνει το λογότυπο των Ελευθερίων. Δεν υπάρχει, δεν έχει». Η αλήθεια είναι ότι μου δώσαν θάρρος και μου δώσαν φτερά σε αυτό. Το αγάπησε πολύ ο κόσμος και τόλμησα και το έκανα πρόταση. Μάλιστα, στο Δήμο. Και μάλιστα αυτό το λογότυπο, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας, ότι θα συνοδεύει από εδώ και πέρα κάθε χρόνο, ναι, τα Ελευθέρια της Καβάλας. Και μάλιστα στη συνέντευξη τύπου που άκουσα, είπα ότι και μέχρι και τα γράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί, που γράφει Ελευθέρια, είναι τα γράμματα που χρησιμοποιούσαμε τότε στην τυπογραφία. Να, λοιπόν, τώρα έγινε μία μικρή σύγχυση. Ο φετινός σχεδιασμός, αυτό που βλέπετε εδώ, είναι εμπνευσμένος από τη τυπογραφία του τότε. Το λογότυπο, όχι, είναι πιο φρέσκο, πιο διαφορετικό. Αυτό, ναι, μπράβο. Αυτό ήθελα να το πω εν τη συνεχεία, ότι όλος ο φετινός σχεδιασμός των Ελευθερίων. Και εδώ, βέβαια, αποτυπώνουμε το φρούριο. Ακριβώς. Είναι αυτό που μόλις αντικρίζεις όταν μπαίνεις από τον Άγιο Σύλλα. Η σημαία να κυματίζει. Το περιστέρι που συμβολίζει την ειρήνη, έτσι, και την απελευθέρωση. Και ο κυματοειδής σχηματισμός που προκύπτει μέσα από τα φτερά. Φυσικά η καβάλα, η γαλάζια πολιτεία της θάλασσας. Έτσι, αυτά είναι τα χρώματά μας. Μάλιστα. Λοιπόν,
Πού, πότε θα παραβρούμε την έκθεση αυτή για να καταλήξουμε και στην έκθεση και όλα αυτά που είπαμε τώρα να μπορούν και να τα δουν και από κοντά. Να τα δουν και από κοντά. Πολύ σωστά. Η έκθεσή μας λοιπόν ξεκινάει επισήμως την Τρίτη, την ερχόμενη, έτσι, στις 4 Ιουλίου. Τα εγγένεια θα είναι στις 8.30 ώρα το βράδυ, στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, σε αυτό το υπέροχο ανακαινισμένο κτίριο που μας που δόθηκε βέβαια σε όλους τους πολίτες της πόλης. Εκεί λοιπόν θα μπορέσουν να ταξιδεύσουν και οι επισκέπτες μας μέσα στην καβάλα του πολιτισμού, μέσα από τις αφίσες. Οι αφίσες, η αλήθεια είναι ότι δεν ήθεστε να γίνονται ως αντικείμενα, ως εκθεσιακά αντικείμενα. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτά τα εφήμερα έργα, τα ενάγως μικρά έργα τέχνης, γιατί ουσιαστικά οι αφίσες είναι εφήμερες, έτσι. Η ζωή τους είναι όσο διαρκεί το γεγονός που προβάλλουν. Ο κόσμος όταν περνάει για να τις δει, τις διαθέτει το πολύ 3-5 δευτερόλεπτα. Σίγουρα δεν είναι ένα έργο ζωγραφικό, έτσι, τέχνης. Όμως κατάφερε μέσα από την ιστορία της και μέσα από αυτούς που ξεκίνησαν να φιλοτεχνούν αφίσες, που ήταν σπουδαίοι ζωγράφοι, σιγά σιγά η αφίσα να γίνει ένα πολύ δυνατό επικοινωνιακό εργαλείο και να πάρει τη θέση που της αξίζει, δηλαδή να γίνει ένα μικρό έργο τέχνης. Θα δείτε βέβαια ότι συλλεκτικές αφίσες υπάρχουν από πολύ μεγάλα γεγονότα και πολλοί έχουν στα σπίτια τους κορνιζωμένες αφίσες από διάφορα, ας θυμηθούμε το Woodstock, το οποίο η αφίσα του έγινε τελικά vintage. Επομένως, τις αφίσες τις ζουν σε κορνίζες. Μάλιστα. Οι θεατές μας, πάνω σε καβαλέτα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα την έκθεση αυτή και όλα αυτά που αναφέραμε σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να την παρακολουθήσουμε από κοντά και να τα θαυμάσουμε όλα αυτά τα δημιουργήματα και τα έργα από κοντά από τις 4 έως και τις 7 Ιουλίου στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης, όπου θα είναι ανοιχτά, οι πόρτες θα είναι ανοιχτές από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Να πούμε και κάτι όμως ακόμα που γίνεται στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης που δεν έχει ξαναγίνει στην πόλη. Λόγω του ότι πληρώνω αυτά τα 30 χρόνια επαγγελματικής πορείας και το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι το αγαπημένο μου, προσφέρω ένα masterclass και ένα workshop ανοιχτό προς το κοινό, το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά, τους ανθρώπους της επικοινωνίας. Μαθαίνουμε τι σημαίνει αφίσα, μαθαίνουμε πόσο δυνατό επικοινωνιακό εργαλείο είναι και πώς να τη στείλουμε σωστά. Βασικά tips για τη δημιουργία της. Κατόπιν θα μεταφερθούμε στο δροσερό κήπο, όπου εκεί θα μοιηθούν στην καλλιτεχνική τεχνική stencil. Με την τεχνική αυτή θα αποτυπωθεί το official λογότυπο των Ελευθερίων και με spray σαν graffiters ο κάθε συμμετέχοντας θα μπορέσει να πάρει το δικό του έργο, τη δική του δημιουργία. Επομένως, έχουμε ένα masterclass και ένα workshop, το οποίο πρέπει να δηλώσουν συμμετοχές. Είναι περιορισμένος αριθμός, αλλά είναι ανοιχτός, είναι εντελώς δωρεάν. Καλό από τώρα το κοινό. Δηλώσεις συμμετοχής είναι στο τηλέφωνό μου, μπορείτε να το δώσετε και στην δημοσιότητα. Και γίνεται για πρώτη φορά. Και ο επίλογος βέβαια, όπως είπα και προηγουμένως, αναφορά επομένως την πλούσια τυπογραφική ιστορία της καβάλας του καπνού και της προσφυγιάς από τον κύριο Παπακοσμά και τον κύριο Λολίδη. Θα είναι ο επίλογος της εκδήλωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε και από κοντά. Α, έχουμε και κάτι άλλο να πω. Ναι, έχω να πω ότι δεν είμαι μόνιμος σε αυτό το ταξίδι. Βέβαια, έχουμε και έτσι και συνοδοιπόρους στο ταξίδι. Αυτό που βλέπουμε εδώ και στην αφίσα. Βεβαίως. Έχουμε το ΔΙΕΚ της καβάλας. Έχουμε τους μαθητές δηλαδή. Α, σοβαρά. Τους αγαπημένους μαθητές από το ΔΙΕΚ της καβάλας, από το 4ο ΕΠΑΛ της καβάλας, έχουμε το εργαστηριακό μας κέντρο, πάλι. Το Ιερό ΕΠΑΛ. Direct, έχουμε το Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου καβάλας μας. Και το Σώμα, Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, το τοπικό τμήμα. Είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Ο καθένας θα βοηθήσει από το μετερίζει του που λέω κι εγώ. Ενώ η έκθεση εκτός βέβαια από το Δήμο Καβάλα στη Δημοφέλεια, την Ιερά μας Μητρόπολη και το Δημοτικό Οδείο, είναι σε μια συνδιοργάνωση του Κρέα Σέντρα Καβάλα, του προγράμματος αυτού του Δήμου μας με τη Μαύρη Θάλασσα. Και βέβαια μαζί μας έχουμε την Εκτύπωση, την Ένωση Καταστηματαρχών, Τυπογράφων και Συναφών Επαγγελμάτων, οι οποίοι βέβαια συνταξιδεύουν, γιατί όλη αυτή η ιστορία τους αφορά, έτσι. Και είμαι και βέβαια μέλος. Επομένως, αυτό το ταξίδι πραγματικά έχει πολλούς ταξιδιώτες, γιατί πάντοτε έχω σαν μότο μου ότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν είσαι ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα εγγένεια της έκθεσης την ερχόμενη Τρίτη, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, στις 4 Ιουλίου, στις 8.30 ώρα το απόγευμα, στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης. Να είσαστε εκεί, θα χαρούμε. Θα είναι εκεί η κυρία Θόμη Αγγέλου και θα σας περιμένει. Μια μεγάλη γιορτή της πόλης, για να λοιπόν σας ξεναγήσει και να σας μάθει αρκετά πράγματα
καλύτερα από τον καθένα μας εδώ στην πόλη μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μας αναφέρατε. Εγώ, προτού πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας αναφέρω για άλλη μια φορά τον διαγωνισμό από το Moda Bar, όπου όποιος βρεθεί σήμερα στο Moda Bar, Τετάρτη 28 Ιουνίου, στις 10 το βράδυ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Αντζιαντωνίου και βέβαια θα έχουν δώρο μία φιάλη κρασί, αρκεί να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο 25 10 23 10 33 και αφήνοντας το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του. Το ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο. Την ιδιότητα μου έχει μείνει τώρα το αυτό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο δεύτερο, λέω ακόμα, θέλω να μείνω ακόμα περισσότερο μαζί σας. Και πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το αποτύπωμα της κρουαζιέρας στο λιμάνι της Καβάλας, το πόσο σημαντική είναι η κρουαζιέρα στο λιμάνι της Καβάλας, αλλά και πώς μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά την κρουαζιέρα, οι επιχειρήσεις της Καβάλας και ο επαγγελματικός κόσμος. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ. Σε συνέντευξη τύπου το πρωί της 3ης 27 Ιουνίου, οι φορείς της Καβάλας έκαναν απολογισμό για το αποτύπωμα της κρουαζιέρας στην Καβάλα, αναλύοντας το πώς η κρουαζιέρα βοηθάει τον επαγγελματικό κόσμο της πόλης και πώς θα μπορούν να βελτιωθούν κάποιοι παράγοντες, όπως το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, την ώρα που στο λιμάνι της Καβάλας βρίσκονται ένα ή περισσότερα κρουαζιερόπλια. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη συζήτηση συμμετείχε. Και ο τεχνικός σύμβουλος εμπειρογνώμονας στον τομέα της διεθνής κρουαζιέρας, κ. Κρις Νικολαϊδής. Του λιμανιού μας, τι πρέπει επιπρόσθετα να δημιουργήσουμε ή να καλυτερέψουμε. Θεωρώ ότι ο εμπορικός σταθμός ή σταθμός υποδοχής θα πρέπει να ολοκληρωθεί ή να ξεκινήσει, έτσι δεν είναι, αγαπητέ Πρόεδρε? Να δούμε τι γίνεται σε αυτά τα στοιχεία. Έτσι ώστε όταν πλησιάζει το κρουαζιερόπλιο, πραγματικά η πρώτη εικόνα, από την πρώτη εικόνα να είναι κάτι ευχάριστο. Εγώ να προσθέσω και το έμεσο όφελος, γιατί πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι ρωτάνε τι είναι το αποτύπωμα στην αγορά. Ασχέτως του άμεσου αποτελέσματος, που είναι το τι θα ξοδέψει ο καθένας, είναι και το έμεσο αποτέλεσμα, όπου μια φωτογραφία που ανεβαίνει στο κοινωνικό δίκτυο είναι μια προβολή άμεση της περιοχής μας σε όλο τον κόσμο. Άρα και αυτό ακόμα θα πρέπει να το αξιολογήσουμε ως ένα θετικό στοιχείο. Εμείς, επειδή είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι αυτή τη συνεργασία, Δήμαρχε, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, τα 40 να τα κάνουμε 50, 60, 70 και ούτω καθεξής. Και να δώσω και μια παρατήρηση. Πανηγύριζαν οι εφημερίδες ή τα μέσα της Θεσσαλονίκης πριν από 10 μέρες περίπου, που δύο κρουαζιερόπλια μπήκαν ταυτόχρονα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αυτό το έχουμε ζήσει εδώ και αρκετά χρόνια, και με τρία κρουαζιερόπλια και κρουαζιερόπλια να περιμένουν απ' έξω και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε κάνει σωστή δουλειά. Αγαπητέ Άγγελε, συνεχίζουμε δυναμικά. Αγαπητέ Δήμαρχε και φίλε Τάκη, προχωράμε δυναμικά για τα επόμενα. Πριν από τρία χρόνια, ο Δήμος Καβάλας, μέσω της Δημοφέλειας, το Επιμελητήριο και ο Οργανισμός Λιμένας Καβάλας, καθίσαμε σε ένα τραπέζι και ξεκινήσαμε μια συνεργασία με στόχο την προώθηση και προβολή του λιμανιού Απόστολος Παύλος και γενικότερα της πόλης μας ως προορισμό κρουαζιέρας. Σε λίγα χρόνια, πολύ σύντομα θα έλεγα, τα αποτελέσματα είναι ορατά και όπως καταδεικνύουν και οι αριθμοί, καταφέραμε να έχουμε περίπου 35 με 40 κρουαζιερόπλια φέτος και πέρσι σε σχέση με τα 3-4 που ήταν πριν από μερικά χρόνια. Δέχομαι όλα αυτά τα οποία και τα επιβραβεύω. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν είναι ένα μοναδικό πλέγμα θετικών ειδήσεων και θετικών προσπαθειών, στο οποίο έρχομαι εγώ να βάλω... Ορίστε. Ναι. Έρχομαι εγώ να βάλω το κομμάτι το οποίο είναι της αρμοδιότητάς μου. Θα υποστηρίξω, αυτή είναι η δουλειά μου, υποστηρίζω τεχνικά τις λειτουργίες του λιμένα, προτάσεις ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες στα θέματα ανάπτυξης υποδομών, λιμενικών υποδομών. Στο κομμάτι του προορισμού, παρεμβάσεις, έξυπνες παρεμβάσεις χαμηλού κόστους, άμεσης ανταποδοτικότητας, για να μπορέσει να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία είπαν οι κύριοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
σαν εκπρόσωποι φορέων και σαν οντότητες της περιοχής της πόλης. Όσον αφορά το κομμάτι της κουρασγέρας, πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας ακουμπάει, γιατί βλέπουμε ένα πλοίο. Απ' την άλλη, πώς λειτουργεί και πώς έρχεται αυτό το πλοίο εδώ πέρα, πώς θα περάσει το πλοίο, τις ώρες τις συγκεκριμένες, πώς θα περάσουν οι επιβάτες. Και όλα αυτά είναι ένα μαύρο κουτί. Ένα μαύρο κουτί, γιατί κανένας δεν το ξέρει, κανένας δεν το έχει μελετήσει. Εμείς βλέπουμε ένα αποτέλεσμα μόνο. Έναν επιβάτη ο οποίος βγαίνει από το πλοίο, μπαίνει πάλι στο πλοίο μέσα. Αυτός ο επιβάτης είναι ευχαριστημένος, βρήκε αυτά που ήθελε. Δεν βρήκε. Η εταιρεία είναι ευχαριστημένη από την ικανοποίηση του πελάτη της. Γιατί αν δεν είναι ευχαριστημένη, θα αλλάξει δρομολόγιο. Έτσι, άρα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, να τα μελετήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε έξυπνες, έτσι ώστε το momentum, το θετικό το οποίο υπάρχει, να συνεχιστεί. Όλκο, όπως ξέρετε, δεν έχει μόνο ένα λιμάνι. Έχει 4 λιμενικές εγκαταστάσεις. Η κρουαζιέρα αναπτύσσεται σε μία από αυτές, τουλάχιστον ως τώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος, η δαπάνη που ο οργανισμός λιμένος καταβάλει για την κρουαζιέρα, φυσικά και οι φορείς που επίσης συνεργάζονται σε σχέση με την προβολή της, δεν είναι μικρό. Θέλω να καταστεί σαφές σε όλους, σε εσάς δημοσιογραφικά και προς τον κόσμο της πόλης. Η κρουαζιέρα δεν είναι βασικά έσοδο για την εταιρεία, για το λιμάνι. Κατά κάποιο τρόπο είναι, αν θέλετε, το αντίτιμο, το δώρο, η προσφορά του λιμανιού στην πόλη, στους επιχειρηματίες. Στο μέτρο που εδώ μιλάμε για μικρή κλίμακα κρουαζιέρα, δεν έχουμε 1.000 προσεγγίσεις, δεν είμαστε ούτε η Βενετία, ούτε η Γένοβα. Προσπαθούμε με συγκεκριμένου τύπου πλοία, το τόνισε αυτό ο κ. Νικολαίδης, προσέξτε το. Μέγεθος πλοίων, τύπος καυσίμου, προφίλ φυσιογνωμία επιβατών, με τελικό στόχο την καταναλωτική δαπάνη, γιατί αυτό ενδιαφέρει την πόλη και βεβαίως τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια με όρους αναγνωρισιμότητας και αποδοχής. Όλα αυτά είναι μια σύνθετη εξίσωση. Θα την πετύχουμε, το προσπαθούμε. Τα λέω ως λέξη κλειδιά λοιπόν. Το πρώτο πράγμα είναι η διαχείριση της δραστηριότητας. Δεν είναι απλό πράγμα το να έρθουν δύο πλοία και να τα διαχειριστούμε ορθά σε ένα μικρό οργανισμό με λίγα στελέχη, όπως ξέρετε. Επιτρέψτε να το πω δημόσια και να ευχαριστήσω τα στελέχη του οργανισμού Λιμένος Καβάλας. Δεν είναι απλό. Πολλό δε μάλλον όταν τα δύο κρουαζιερόπλοια που επανειλημμένα έχουν προσεγγίσει και φέτος το λιμάνι μας, όπως ξέρετε, πολλές φορές εξαναγκάζονται να μην πιάσουν στα σωστά σημεία, γιατί ακόμα έχουμε κάποια θέματα σε ένα από τα κρυπηδώματα, τα οποία φιλοδοξούμε και ελπίζουμε να επιληθούν και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Αναφέρομαι σε μια επίστρωση στο Μόλο, που είναι ακόμα σε κρεμότητα, για τον οποίο έχουμε τη διαβεβαίωση από την περιφέρεια, που είναι καθήλυνα αρμόδια, για την περάτωση του έργου. Πρέπει να σας πω ότι είναι καθοριστική σημασία γι' αυτό. Όλοι οι φορείς προσπαθούμε και πιέζουμε στην κατεύθυνση. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μετά το αποτύπωμα της κρουαζιέρας, όπου όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, τι μπορούν να γίνουν, τι μπορεί να αλλάξει την πόλη της Καβάλας, πάμε στα θέματα της υγείας και στις συμβουλές της υγείας και στο θέμα της οφθαλμολογίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες θα πάμε να ακούσουμε από ένα απόσπασμα από την εκπομπή Γιατρικό Βήμα. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε σήμερα. Πολλοί λένε, κυρία Δημητρίου, ότι τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας, έτσι. Τελικά όμως, μήπως τα μάτια πέραν αυτού μας φανερώνουν και την υγεία του οργανισμού μας και ειδικά σε ένας οφθαλμίατρος όταν τα παρακολουθεί, έτσι. Σίγουρα, κοιτάζοντας τα μάτια κάποιου, μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα και σίγουρα ένας οφθαλμίατρος ακόμη περισσότερα. Με την οφθαλμολογική εξέταση μπορούμε να βρούμε κάποια στοιχεία τα οποία να μας δώσουν ενδείξεις για μία πάθηση η οποία έχει ξεκινήσει ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε ένα απομακρυσμένο σημείο του σώματος. Mm. Για παράδειγμα, ο διαβήτης, ο σαχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, κάποιοι τύποι κακοήθων όγκων, κάποια νοσήματα αυτοάνοσα ή λοιμώδη. Είναι κάποιες από τις συστηματικές παθήσεις που μπορούν να δώσουν μια εκδήλωση στα μάτια και να είναι και η πρώτη εκδήλωση της νόσου. Δηλαδή, μπορεί να έρθω εγώ να εξεταστώ γιατί δεν βλέπω ή έχω πρεσβειοποία, έχω μοιοπία ή οτιδήποτε, και μέσα από αυτή την εξέταση, εσείς ως οφθαλμίατρος, μπορείτε να διακρίνετε και άλλα, και άλλες παθήσεις. Φυσικά. Τις οποίες θα έχω και δεν τις έχω καταλάβει. Φυσικά. Για να τις παρακολουθήσω. Τα μάτια, όπως όλα τα όργανα, έχουν μια πολύπλοκη αγγείωση. Η διαφορά είναι όμως ότι η αγγείωση αυτή είναι ορατή με την οφθαλμολογική εξέταση, δηλαδή μπορούμε απευθείας να δούμε τα αγγεία του ματιού,
και η εξέταση αυτή είναι κυρίως η βυθοσκόπηση. Οπότε να δούμε την κατάσταση των αγγείων, η οποία αντικατοπτρίζει και την κατάσταση των αγγείων στο υπόλοιπο σώμα. Επίσης, μπορούμε να δούμε και το οπτικό νεύρο, που είναι ένα μέρος του νευρικού μας συστήματος και είναι μια προέκταση στην ουσία του εγκεφαλικού ιστού και να πάρουμε και από εκεί πάρα πολλές πληροφορίες. Είναι άρρηκτα δεμένα δηλαδή τα μάτια, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα που μου λέτε. Φυσικά. Με πολλά όργανα του σώματος μας, όργανα, έτσι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Οπότε, καλώς λέμε ότι είναι και ο καθρέφτης της ψυχής μας και της φυσικής μας υγείας, φαντάζομαι, κυρία Δημητρίου. Τώρα, σίγουρα τα μάτια έχουν πάρα πολλές παθήσεις. Εμείς όμως τώρα θα μιλήσουμε, και γι' αυτό είστε εδώ, για τις κυριότερες παθήσεις και που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος τα μάτια, για να επισκεφτεί, να φτάσει δηλαδή στο σημείο να επισκεφθεί έναν οφθαλμίατρο. Σας ακούω. Πολλές είναι φυσικά οι παθήσεις που κάνουν τον κόσμο να φτάσει στον οφθαλμίατρο. Και σίγουρα στα δικά μας εξωτερικά ιατρία, που μόνο πέρυσι που ήμασταν σε πλήρη και δυναμική λειτουργία, είδαμε τουλάχιστον 8.000 ασθενείς. Δεν το συζητώ, ναι. Βλέπουμε πάρα πολλά. Είναι όμως κάποιες παθήσεις που είναι πιο συχνές. Σίγουρα είναι ο καταράκτης, ο οποίος οδηγεί και στο πιο συχνό χειρουργείο της οφθαλμολογίας. Οι παθήσεις της οχράς κοιλίδας και το γλαύκωμα. Αυτά δηλαδή είναι τα πιο βασικά, έτσι, πέραν των τυπικών, εγώ συγχωρέστε με το λέω τυπικά, που είναι η μυωπία και η πρεσβυωπία, έτσι, και ο στιγματισμός. Σίγουρα και οι διαθλαστικές παθήσεις. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τις πιο ουσιαστικές και τις πιο συνηθισμένες. Ο καταράκτης, μου είπατε, και σοβαρές. Οχρά κοιλίδα και το γλαύκωμα. Οπότε, να ξεκινήσουμε λίγο να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας τι είναι ο καταράκτης και πώς δημιουργείται. Ναι. Το μάτι μας λειτουργεί στην ουσία σαν μια φωτογραφική μηχανή και όπως οι φωτογραφικές μηχανές έχουν μέσα έναν φακό, έτσι και το μάτι μας έχει έναν διαυγή φακό, που τον λέμε εμείς κρυσταλλοειδή φακό, ο οποίος επιτρέπει το φως να περάσει μέσα στο μάτι, προσαρμόζεται ώστε να εστιάζεται αυτό το φως στο βυθό του ματιού και εκεί υπάρχουν ειδικά κύτταρα ή φωτοϋποδοχής που το στέλνουν στον εγκέφαλο και ερμηνεύεται σαν εικόνα. Λέμε ότι ασθενείς. Είναι καθαρά ηλικιακό το θέμα του καταράκτη. Σίγουρα εμφανίζεται πιο συχνά στις μεγάλες ηλικίες. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες περιπτώσεις που εμφανίζεται και πιο νωρίς. Όταν λέτε, κυρία Δημητρίου, πιο νωρίς, μπορεί και ένα νεαρό άτομο, πολύ νεαρό άτομο, στην εφηβεία να παρουσιάσει καταράκτη? Στην εφηβεία λίγο πιο δύσκολο, αλλά πολλές φορές όταν έχουμε κάποιες άλλες παθήσεις, όπως για παράδειγμα το σαχαρώδη διαβήτη, όταν υπάρχει η χρήση μακροχρόνια κορτιζόνης ή μετά από τραυματισμό, μπορεί να σχηματιστεί ο τραυματικός καταράκτης. Επίσης, μπορεί κάποιος να γεννηθεί με καταράκτη, να έχει αυτό που λέμε συγγενή καταράκτη. Αυτό τώρα είναι, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα, δηλαδή ο καταράκτης ή απλά γεννιέται το παιδάκι και με αυτήν την πάθηση? Και κληρονομικότητα και μπορεί, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιστορικό. Ωραία. Πώς γίνεται η διάγνωση του καταράκτη? Η διάγνωση είναι σχετικά απλή. Σε μια απλή οφθαλμολογική εξέταση, σε ένα ραντεβού που θα κλείσει ο ασθενής, στο βασικό μας όργανο, τη σχισμοειδή λιχνία, κοιτάζουμε το φακό και εφόσον υπάρχουν θολερότητες, θέτουμε τη διάγνωση του καταράκτη. Μάλιστα. Και πότε πρέπει να χειρουργηθεί ο καταράκτης? Καλό είναι ο καταράκτης να μην οριμάσει πάρα πολύ, να μην γίνει αυτό που λέμε υπερόριμος καταράκτης, γιατί τότε υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στο χειρουργείο και αυξημένος κίνδυνος επιπλοκών. Γι' αυτό όταν ο ασθενής έχει κάποια συμπτώματα και έχει δυσκολία στην καθημερινότητά του, είναι το σωστό να κλείσει ένα ραντεβού, να γίνει μια εκτίμηση και από εκεί και πέρα ένας πιθανός προγραμματισμός. Ναι. Ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχήσουν τον ασθενή που ήδη ξεκινάει ή έχει καταράκτη ή βρίσκεται σε τελικό στάδιο, δεν το έχει διαπιστώσει? Ποια είναι τα συμπτώματα? Το πρώτο και το πιο σύνηθες είναι η μείωση της όρασης. Ο ασθενής θα βλέπει θολά, αλλά μπορεί να έχουμε θάμπομα στον ήλιο, δυσχέρεια στη νυχτερινή οδήγηση ή δυσκολία στο διάβασμα, όπως επίσης και μια σημαντική αλλαγή στους βαθμούς των γυαλιών του, της μυωπίας ή της υπερμετροπίας, ανάλογα τι έχει, και αυτό μπορεί να είναι ένδειξη καταράκτη. Οπότε, έχοντας αυτά τα συμπτώματα,
είναι καλό να κλείσει ένα ραντεβού. Δηλαδή αισθάνεται ότι δεν βλέπει, ότι έχει πρόβλημα με τον ήλιο και έτσι αυτό πρέπει λίγο να τον ανησυχήσει. Σίγουρα. Ναι, να τον ανησυχήσει, οπότε να επισκεφθεί ο οφθαλμίατρο για να μπορέσει να δει αν έχει καταράκτη ή όχι. Πότε πρέπει να χειρουργείτε, μου είπατε, αλλά ακούμε συχνά ότι για χειρουργείο καταράκτη είναι πόδινο και πόσο ασφαλές, γιατί τα μάτια μας, ξέρετε, λίγο για μας είναι ευαίσθητο όργανο και όταν ακούμε ότι πάμε να χειρουργηθούμε στα μάτια, έστω και από καταράκτη, πραγματικά λίγο τρομάζουμε. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, ναι. Κοιτάξτε, το χειρουργείο του καταράκτη είναι το πιο συχνό χειρουργείο στην οφθαλμολογία. Και είναι και το χειρουργείο όμως το οποίο έχει κάνει τις μεγαλύτερες εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες. Για παράδειγμα, στην οφθαλμολογική κλινική του νοσοκομείου μας, μόνο πέρυσι κάναμε περίπου 1.100 χειρουργία καταράκτη. Έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό για περιφερειακό νοσοκομείο. Πλέον το χειρουργείο του καταράκτη γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που έχουμε και την τύχη να διαθέτουμε κι εμείς. Και η τεχνική η πιο διαδεδομένη είναι η τεχνική της φακοθρυψίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνουμε μία πολύ μικρή τομή στο μάτι της τάξης των 2,5 χιλιοστών και με ειδικά εργαλεία και ειδικό τρόπο αφαιρούμε μία μεμβράνη μπροστά από τον καταράκτη, από το θολόφακο, τον θρηματίζουμε μέσα στο μάτι με υπερήχους, κάνουμε μία αναρρόφηση και στη θέση του τοποθετούμε έναν διαυγή φακό, ο οποίος θα επιτρέπει στον ασθενή να δει. Η επέμβαση γίνεται πλέον με τοπική αναισθησία, δηλαδή μόνο σταγόνες. Δεν βάζουμε ράματα και είναι ασφαλής. Ο κίνδυνος επιπλοκών είναι πολύ μικρός, αλλά πάντα βέβαια εξαρτάται από το τι καταράκτη έχουμε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι καταράκτη. Επίσης και το βαθμό του καταράκτη, πόσο προχωρημένος είναι. Αν υπάρχουν συνοδές παθήσεις στο μάτι. Αν υπάρχουν κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως η υψηλή μοιοπία. Υπάρχει τελικό στάδιο καταράκτη, δηλαδή που είναι μη χειρουργήσιμος? Μη χειρουργήσιμος δεν θα έλεγα ότι υπάρχει καταράκτης. Μπορούμε να τους χειρουργήσουμε όλους. Και πάντα βέβαια παίζει ρόλο και η εμπειρία και η ικανότητα του χειρουργού. Μας είπατε, κυρία Δημητρίου, για ένα φακό, ο οποίος μπαίνει στο μάτι. Τι ρόλο παίζει αυτός ο φακός, τι φακός είναι? Γιατί, ξέρετε, ακούμε πολλές φορές και ίσως και κάποιοι αναρωτιούνται που έχουν αυτό το πρόβλημα ή το θέμα ή ρωτάνε να μάθουν τι γίνεται, αν στο χειρουργείο του βάλανε καλό φακό. Αυτή την ερώτηση την κάνουν αλήθεια αρκετοί ασθενείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί φακοί φυσικά που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Αλλά οι περισσότεροι φακοί στην πλειοψηφία τους είναι πάρα πολύ καλοί και για το νοσοκομείο μας, που έχω ιδία πείρα και μπορώ να μιλήσω, περνάνε από τόσους ελέγχους ποιοτικούς, από εγκρίσεις, από επιτροπές και πρέπει να είναι βάση υψηλών προδιαγραφών, που σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί τους ασθενείς. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, για σήμερα κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 5:30. Αλλά πρωτού κλείσουμε, θέλω να ανακοινώσω και τον νικητή για τον διαγωνισμό Moda Bar σήμερα στις 10. Λοιπόν, ο νικητής είναι ο κύριος Βρατίδης Δημήτριος, ο οποίος λοιπόν θα έχει μία φιάλη κρασί δώρο σήμερα το βράδυ στις 10 στο Moda Bar στη Νέα Ηρακλήτσα. Λοιπόν, από μένα καλό απόγευμα. Γεια σας.